Μεγαλύτερη από τις προηγούμενες ευρωεκλογές αναμένεται να είναι η προσέλευση των Τουρκοκυπρίων στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο αριθμός ωστόσο των Τουρκοκυπρίων που θα ψηφίσουν παραμένει άγνωστος και το ερώτημα που πλανιέται είναι κατά πόσο είναι δυνατόν με την όποια συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διαδικασία να προκύψουν ανατροπές στα αποτελέσματα των εκλογών. Περάσαμε στα κατεχόμενα και ρωτήσαμε Τουρκοκύπριους όλων των ηλικιών άνω των 18 ετών εάν θα πάνε την Κυριακή στις κάλπες. Θα ψηφίσεις? Δεν θα ψηφίσω. Γιατί? Δεν πιστεύω ότι θα βοηθήσει κάτι για τους Τουρκοκύπριους. Να πάτε? Ναι. Να πάει να ψηφίσεις αύριο την Κυριακή? Όχι, δεν πάω εγώ. Δεν πάω εγώ. Να πάω Κυριακή. Σίγουρα να πάω. Ναι. I will not vote for the elections. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές της Κυριακής επιδεικνύουν πάντως οι Τουρκοκύπριοι νέοι. Are you going to vote for the European elections? Yeah, I'm going to vote in European elections on Sunday. Yes. You are going to vote? Yes. Yes. Δικαίωμα ψήφου διαθέτουν 81.611 Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 50 συνολικά ειδικά εκλογικά κέντρα. Στο μεταξύ, ζήτημα νέων μοντέλων λύσης του Κυπριακού θέτει η νέα λεγόμενη κυβέρνηση στα κατεχόμενα που απαρτίζεται από κόμματα της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, του Ερσίν Τατάρ και του Κουρτρέτο Ζερσάη. Σύμφωνα με το πρωτοκόλλο συνεργασίας που υπέγραψε η νέα λεγόμενη κυβερνητική συνεργασία, οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης που συνεχίστηκαν για μισό αιώνα έδειξαν ότι έχει τελειώσει το μοντέλο της Ομοσπονδίας και ότι δεν είναι ρεαλιστικό υπό τις παρούσες συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει πλέον στην Κύπρο να τεθούν στο τραπέζι διαφορετικά μοντέλα, πιο ρεαλιστικά και εφικτά. Την ίδια ώρα, την έντονη αντίδραση του Τουρκοκυπρίου ηγέτη προκάλεσε η φράση του νέου λεγόμενου πρωθυπουργού πως ο Μουσταφά Κιντζή στηρίζει την ομοσπονδιακή λύση και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Άλλα μου είπε στο γραφείο μου και άλλα είπε ο κύριος Τατάρ στις δηλώσεις του. Του δίνω το ελαφρυντικό του ενθουσιασμού της πρώτης μέρας, αλλά νιώθω την ανάγκη να απαντήσω κι εγώ δημόσια. Εκλέχθηκα από το λαό που είναι και ο μόνος που μπορεί να το ρυθμίσει αυτό. Με εξέλεξε το 60% του λαού με τις ιδέες και απόψεις που είχα και εδώ και 4 χρόνια εκτελώ τα καθήκοντά μου, χωρίς καθόλου ο λαός να τα ρυθμίσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μουσταφά Κιντζή διεμήνυσε πως δεν μπορεί ο καθένας να εφευρίσκει δικές του λύσεις και πρόσθεσε πως το μοντέλο που μπορεί να γίνει αμοιβαία αποδεκτό μέσα στο πλαίσιο των ΗΕ είναι η ομοσπονδιακή λύση.